ξεκινήσουμε. Καθυστέρησε, οφείλεται όλοι σε μένα. Ένα μάθημα και άργησα. Θέλω καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που θα συζητήσω με την Ελένη για το βιβλίο της. Γιατί και την αγαπώ πολύ, τη θαυμάζω πάρα πολύ ως συγγραφέα. Δηλαδή, νομίζω ότι για όσους γράφουμε και αγαπάμε στη γραφή ως γραφή, το να πετυχαίνεις βιβλία και ανθρώπους που για αυτούς η γραφή είναι εξίσου στο πάνω, ας πούμε, στο γράψιμο, και αυτό φαίνεται από τα κείμενά τους, σήμερα είναι και σπάνιο και είναι και μεγάλο δώρο. Και θέλω να προσθέσω ότι διαβάζοντας και αυτό αλλά και τα προηγούμενα βιβλία, νιώθω κάθε φορά και μια δωρεά αλλά και μια μεγάλη ζήλια. Αυτό που θα λέμε να κάνουμε τώρα απόψε εδώ, δεν ετοίμασα κείμενο μεγάλο για να μην σας κουράσω. Είπαμε θα συζητήσουμε. Οπότε εγώ έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις από το διάβασμά μου, οι οποίες είναι εντελώς υποκειμενικές. Και σκεφτόμουν να διαβάζω κάποιες σκέψεις και να σχολιάζει η Ελεονόρα και να συζητάμε. Και ενδιαμέσως να διαβάσει κάποια αποσπάσματα. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Προσπαθούσα να. Θα το ξεκινήσω αλλιώς. Έκανα ένα μάθημα, σήμερα είχα το τελευταίο, για το δίηγμα, το δίηγμα το Θαράκι. Και τους παρουσίαζα κάθε φορά διαφορετικά δίηγμα και δουλεύαμε πάνω στα κείμενα. Για να δούμε το δίηγμα διαβάζοντας, χωρίς θεωρίες και, ή ας πούμε συνταγές. Και σήμερα τους έκανα ως τελευταίο, μεταξύ άλλων, τους έκανα το πρώτο δίηγμα της συλλογής εδώ. Τους είχα κάνει αρκετό παπαδιαμάτι πριν. Τους είχα κάνει και μιτσάκι. Είχαν δει δηλαδή αυτή τη γλώσσα. Αλλά είχα την αίσθηση ότι αυτά, καταλάβαμε, είχα την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι ξεπερασμένο και λίγο παλιακό. Και ότι σήμερα δεν μιλάμε έτσι και ότι δεν μπορούμε να περιγράψουμε τη ζωή μας έτσι. Το βιβλίο της Ελεονόρας μας δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Νομίζω ότι όλοι όσοι γράφουμε, αλλά θα θέλαμε να μπορούσαμε να γράψουμε στην καθαρέψη. Για να μην πω, θα θέλαμε να μπορούσαμε να γράψουμε και στα αρχαία. Δηλαδή, να έχουμε μια. Αυτή τη λαγαρότητα και την ακρίβεια και τη σαφήνεια της γλώσσας αυτής. Που η δημοτική έχει άλλες χάρες, έχει πολύ μεγάλες χάρες, αλλά δεν τα έχει. Αλλά νομίζω ότι δεν έχω τα κότσια και ισότητα που κάνει. Η Ελεονόρα είχε και τα κότσια και το ταλέντο και όλα τα καλά. Και όχι όπως το έκανε, αλλά το έκανε εξαιρετικά. Νομίζω ότι αυτό το πρώτο που θα είχα να πω για το βιβλίο, και θέλω να το σχολιάσει, είναι ότι για να είναι καθόλου κακό. Να δοκιμάζει κανείς να γράψει αλλά να γίνει. Ιδίως όταν σε ένα βιβλίο σαν αυτό ξεκινάει με διηγήματα που είναι εντελώς δικά της και αυτόνομα, αλλά τα οποία παραπέμπουν κατά τη γνώμη μου κυρίως στον Παπαδιαμάντη. Και σιγά σιγά προχωράει και κορυφώνει αυτό το βιβλίο στο μόνιμο διηγήμα, νουβέλα, το οποίο είναι πια είναι εντελώς δικό της. Δηλαδή έχει προχωρήσει. Οπότε είναι μια πορεία αυτό το βιβλίο από μια σειρά διηγημάτων που παίζει με τα μοτίβα του Παπαδιαμάντη σε επίπεδο γλωσσικό, σε επίπεδο θεματικό, παίζει με, δίνει έμφαση στην περιγραφή, κάτι που σήμερα το έχουμε εξετάσει γιατί δίνουμε την έμφαση περισσότερο στην πλοκή και στην δράση. Μας υπενθυμίζει και αυτή την απίστευτη ωραιότητα της περιγραφής, την οποία μπορεί και την κάνει ακόμα καλύτερη, νομίζω, η καθαρέψουσα. Προχωρώντας φτάνει σε κάτι εντελώς δικό της. Εγώ θα το συζητήσω αρχικά μετά. Θεωρώ ότι το τελευταίο δίηγμα είναι ένα αυτοβιογραφικό δίηγμα με τον τρόπο που είναι, κάνει αυτοβιογραφία, γραφή και λογοτεχνία, που δεν σημαίνει βιογραφικά στοιχεία. Αλλά θέλω να σχολιάσω πρώτα αυτό. Νομίζω ότι κατά πόσο σε επηρέασε η ανάγνωση του αφενός του Παπαδιαμάντη, νομίζω, ή για δεύτερον των κειμένων των. Εγώ είδα πολλά βίους Αγίων, εκκλησιαστικά κείμενα, είδα τροπάρια. Κάνεις και ένα τροπάριο μόνο σε κάποιες στιγμές. Ναι. Ναι. Μ' αρέσουν αυτά τα κείμενα, δηλαδή τα εκκλησιαστικά κείμενα, γιατί σαν αυτή η λογική στην οποία μέσα στην οποία ζούμε, να αισθάνομαι ότι είναι κάπως ελλειπής, ενώ μέσα στα κείμενα αυτά
υπάρχει μία ευρύτητα στην αντίληψη του κόσμου. Δηλαδή, μπορεί ένας νεκρός να αναστηθεί, ένας ζωντανός να είναι ένας ζωντανός νεκρός, όπως είναι στα τρία κουφέτα η συγχωριανή της ηρωίδας. Μετατρέπονται τα πράγματα, στο 2 και 2 δεν κάνει 4. Δηλαδή υπάρχει ένα άνοιγμα στη σκέψη και στην αντίληψη του κόσμου και μία πίστη στο θαύμα που δεν είναι ότι είναι θαύμα, είναι μια άλλη παράμετρο. Σαν να υπάρχουν αυτά τα βιβλία και εγώ ξαφνικά βλέποντας αυτά τα βιβλία να φαντάζομαι σε κάθε εξώφυλλο που βλέπω να βλέπω και σαν παραμύθι, σαν ταινία να περνεί από μπροστά μου όλη η ιστορία που είναι γραμμένη. Μου λείπει αυτή η άλλη αντίληψη του κόσμου. Και επειδή μου λείπει, λέω μήπως διαλέξω αυτή τη γλώσσα που υπάρχει αυτή η αντίληψη που όλα γίνονται μαγικά, που είναι ας πούμε οι τρεις παιδες σε καμίνο και δροσίζονται μέσα στην πίσα. Και τα πράγματα κάπως έχω ακούσει και ανθρώπους να λένε ας πούμε ήμουν στο νοσοκομείο, έκανε εγχείρηση, ήταν μια εγχείρηση σοβαρή. Και εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν η διήγηση μιας νοσοκόμας για το σκυλάκι της. Αυτό είναι ξαφνικά κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό το στερεότυπο που σκεφτόμαστε για το νοσοκομείο, που είναι μια φρίκη, έχει μια γωνία. Μπορεί να είναι και μια αφήγηση για το πώς σηκωνόταν στα δύο του πόδια το σκυλάκι της νοσοκομείου. Για το πώς βλέπεις τα φώτα της πόλης μακριά, για το πώς βλέπεις τους ανθρώπους από το δωμάτιο, τα αυτοκίνητα που τρέχουν πάνω κάτω. Μπορεί να είναι και ωραίο καμιά φορά αυτό που στο στερεότυπο είναι άσχημο και δυσάρεστο και αυτό. Και ήθελα να υπάρχει αυτό το στοιχείο της υπέρβασης που υπάρχει βέβαια μέσα στα παραμύθια, αλλά για τους μεγάλους, υπάρχει μέσα στη γλώσσα του Ευαγγελίου πολύ. Θα μπορούσα να γράψω παραμύθια, αλλά επειδή έχω γράψει ιστορίες για μεγάλους, αυτή τη γλώσσα βρήκα. Μου αρέσει πολύ αυτό που λες. Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι η λογοτεχνία το κάνει αυτό εν γέννη. Εγώ, για να το συγκεκριμενοποιήσω, βρήκα στην σελίδα 44, να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Λέει, καλύτερος είναι ο κόσμος από την ανάπηρη. Στο χάστη του μέρους. Θεωρώ την πορεία του κοβλίου, που όχι πλέον εντός του λιμνάζοντος ρήπου, αλλά εντός της του ουρανού ωραιότητος. Νομίζω ότι αν κάτι συνδέει αυτόν τον κόσμο, και εγώ θα λέω και τον παραδειγματικό κόσμο, δεν είναι καμία θρησκευτικότητα με το ότι μαραγκασμένο έχει αυτή τη λέξη, αλλά ακριβώς το ότι οι ήρωές σου θεώνται τον κόσμο από την γη προς τον ουρανό. Εγώ κατάλαβα ότι τελικά αυτό κάνει ο Παπαδιαμάντης και παίρνεις έναν τρόπο, δεν αντιγράφεις μια γραφή. Αυτό κατάλαβα. Μου είναι οικείος ο τρόπος. Δηλαδή όπου δω αυτόν τον τρόπο, ξαφνικά νιώθω ότι είναι μια κοινή γλώσσα. Αυτό. Τώρα, εγώ ξεχώρισα τα πρώτα διηγήματα όλα, πέραν του τελευταίου, του Ελευθερία, και είδα σε αυτά ότι έχουν ως κεντρικό θέμα το θάνατο. Και έγραφα δύο γραμμές από καθένα. Θα διαβάσω όλο αυτό μαζί και θα μου πεις. Η εκδρομή, το πρώτο. Ένας μελωδικός ψαλμός για το θάνατο των αθώων ψυχών. Η φλής μελαγχολίας πένθυνο λίγημα, το παδιαμαντική σκοπή, λαμπρή λακωνικότητα, λαγαρότητα και σαφήνεια μιας εξαιρετικά απονισμένης καθαρέμουσας, μιας γλώσσας προορισμένης να λειτουργεί και να λειτουργεί με τη θεολογική έννοια της λέξης. Η ακρίβεια του ακροβάτη. Εδώ ο θάνατος ως συντριβή. Και δεν ξέρουμε αν είναι πράξη αγάπης ή πράξη εκδίκησης. Αλλά έχουμε μια γυναίκα που συγκλίνει τον άντρα. Τα τρία κουφέτα. Ο βίος μιας κοσμικής αγίας. Από εκείνες που εξήμισε ως και αθήτης. Ο θάνατος ως αναστάσιμη δωρεά. Ο Κοχλίας, από όπου και εδώ απόσπασε. Ο πιο μαύρος θάνατος. Και στη γη και στο λάδι. Λέει, 50-50, το τέλος.
κύψας ύστερον επί του θύματός του, είδεν εαυτόν συντετριμένο, που μόνον εις την γην ταύτην, αλλά και στον ουρανό άπαν. Νομίζω είναι η πιο πλήρη συγκριτή, το πιο απόλυτο θάνατο. Και το τελευταίο σε αυτή την ενότητα είναι το οποίο έχει εξ αυτού πάντα. Που εδώ ο θάνατος είναι ο θάνατος ως ανάσταση. Έχουμε το βίο μιας Αγίας, αλλά πάλι από το παραδειγματικό τύπο Αγίας, που δεν εκάρει ποτέ, ας πούμε, ως μοναχή. Και εδώ θεολογεί, με τη στάση και θεολογείς, και η ηρωίδα σου και εσύ, βλέπει ολόκληρη την πλάση ως απίκασμα της μορφής του Θεού. Νομίζω ότι αυτά τα τέσσερα κάνουν μια ενότητα. Τα πέντε, συγγνώμη, με άκουσα το θάνατο. Και πατάς αυτά για να περάσεις μετά στο ελευθερία. Ναι. Τώρα να σου πω το... Ποιο να πούμε. Ποια είπες, τα παιδάκια που γίνονται πεταλούδες. Μετά... Η ακρίβεια του ακροβάτου. Λοιπόν, την ακρίβεια του ακροβάτου. Την έγραψα σαν ερωτική ιστορία, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που την έγραφα είχα και μια απόλυτη αίσθηση αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια διατάραξη της φυσικής ισορροπίας από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο ακροβάτης είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την αρμονία των φυσικών νόμων, αλλά αυτή η φυσική νόμη διαταράσσονται. Αυτή τη στιγμή, και σκέφτομαι που υπογράφτηκε και το σύμφωνο για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή ο ακροβάτης δεν πέφτει πάνω σε αυτή τη γυναίκα για να την εκδικηθεί. Όπως η φύση δεν εκδικείται, η φύση διαταράσσεται και μέσα από τυφώνες, κυκλώνες, καταστροφές κλπ. Προσπαθεί να ξαναβρει την ισορροπία της. Και αυτό το νιώθω πάρα πολύ βαθιά, δηλαδή αισθάνομαι ότι η φυσική νόμη, η ηθική νόμη, η ανισορροπία, η παλαβομάρα, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα πράγμα και ότι υπάρχει μια γενικότερη διατάραξη της φυσικής τάξης που είναι και η ηθική. Δηλαδή υπάρχει μια αρμονία, και αυτό που το λέω και ο πρώτος άνθρωπος είμαι εγώ. Δεν υπάρχει μια συμπόρευση με αυτή τη ροή. Συνέχεια την κοντράρουμε, τη διαταράσσουμε. Σαν είναι η επιθυμία του ανθρώπου να δημιουργήσει ένα... Πώς στην ιστορία της Γέννης, να γίνει Θεός στη θέση του Θεού. Αυτό που έχει κάνει ο Θεός έχει αυτή την αρμονία. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος έχει μια άλλη τάξη και αυτά τα πράγματα έρχονται σε σύγκρουση. Δεν φτάνει το μυαλό να καταλάβω τα περαιτέρω, αλλά έχω την αίσθηση αυτής της σύγκρουσης. Εγώ θα έλεγα κοιτώντας το ως τρόπο λογοτεχνικό. Εγώ είδα ότι ακριβώς αυτό είναι ίσως ο πυρήνας όλου του βιβλίου. Αυτή ακριβώς η αντίθεση ενός ήρωα απέναντι σε έναν κόσμο στο οποίο έχει αλλάξει τάξη από ιεροποιημένο θα λέγαμε κόσμο, στο οποίο δυσκολεύεται να μετάσχει. Και έγραφα σημείωνα σταθερό μοτίβο η τοποθέτηση ενός απομόναχου, αποσυνάγωγου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που επικοινωνεί ακόμα με την ψυχή τη δική του και των πραγμάτων, απέναντι σε έναν εξουθενωμένο χωρίς θαύμα κόσμο. Νομίζω ότι αυτό που είπες είναι, εγώ αυτό κατάλαβα, είναι σταθερό μοτίβο. Σε όλα τα διηγήματα έχει βάσει απέναντι έναν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και είναι αυτή η έλλειψη του θαύματος που εμένα μου φαίνεται κάτι τελείως φυσικό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί αυτή η ζωή πρέπει να αποκλεί τη μεταστροφή, το θαύμα, το παραμύθι, την υπέρβαση. Γιατί πρέπει να την αποκλεί. Μου φαίνεται ότι είναι μια φυσική προέκταση του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον άνθρωπο σαν μεταξύ κινητού και κοκακόλας. Είναι πολύ πιο πλούσιος από αυτό και όλοι το ξέρουμε ότι είμαστε πολύ πιο πλούσιοι από αυτό. Αλλά όλοι ζούμε μέσα σε αυτό το τετράγωνο.
αλλά είναι παράξενο. Δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω ότι ζούμε μέσα σε αυτό το πράγμα. Ενώ όλα μπορεί να συμβούν. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτός ο πλούτος του ανθρώπου να συρρυκνώνεται σε κάτι τόσο. Δηλαδή που λες, καλά δεν βαριέται ο άλλος, εγώ είμαι σίγουρη ότι βαριέται. Παλιότερα έλεγα ότι πλήξη θα αλλάξει τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί ο άνθρωπος σε κάτι τόσο λίγο. Πολύ έλεγες ότι μάλλον το σπλήν είναι θα σκοτώσει τον άνθρωπο, αλλά εμένα μου άρεσε... Θα τον σκοτώσει, ναι. Τον... Εμένα μου άρεσε επίσης, σε αυτό ακριβώς που λες, το πώς παίρνεις δάνεια από παντού, σαφώς παίρνεις και το παρελθόν και πώς δεν κάνεις ένα πράγμα από κάποιον άνθρωπο. Έχει μέσα και αυτοκίνητα, έχει μέσα το σημερινό κόσμο, έτσι από όλοι. Αλλά ταυτόχρονα μιλούν τα δέντρα, μιλούν τα δελφίνια, μιλούν τα γλάρι. Και είναι εντελώς φυσικό, δηλαδή προκύπτει εντελώς φυσικά. Εμένα με άγγιξε πάρα πολύ η εικόνα, έχεις πάρα πολύ καλές εικόνες. Νομίζω ότι όλοι οι καλείς γραφείς έχουν πολύ καλές εικόνες και όχι μόνο ως ποιητική απόδοσή τους, στην ποιητική απόδοσή τους, αλλά και ως εικόνες ίδιες. Εμένα μου έκανε εντύπωση, ακόμα όταν παίρνεις δάνεια, δηλαδή εκεί που έχεις δεν θυμάμαι ποια ηρωίδα είναι, που αγκαλιάζει το δέντρο. Α, ναι, 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 ναι. Η Λουίζα. Η Λουίζα αγκαλιάζει το δέντρο και το αγκαλιάζει με το ίδιο ακριβώς πάθος και τον ίδιο τρόπο που αγκαλιάζει ο ήρωας του στη Βασιλική Ντρίμ. Τη Βασιλική Τρίμη. Mm. Και ενώ είναι ένα δάνειο με το που διαβάζουμε πάνω, πάει εκεί το μυαλό μας, η εικόνα αυτή είναι εκεί. Και εξαιρετικά από μόνη της, λες ότι έκλεψε από εδώ κάτι. Είναι μια. Εμένα, αυτό που μένει είναι και το θαύμα της λογοτεχνίας. Μπορεί να κλέψεις και να λειτουργήσεις και να λειτουργήσεις τόσο καλά. Ξέρεις τι, είχα διαβάσει κάποτε ένα βιβλίο του Ελιάδε που έλεγε για τις θρησκείες. Πώς είναι δυνατόν λαοί που δεν έχουν συναντηθεί να γράφουν, ας πούμε, να έχουν σαν ήρωα τον Άγιο Γιώργιο. Δηλαδή, ένα παλικάρι το οποίο σκοτώνει ένα δράκο. Αυτό είναι κοινό σε όλους μας. Δηλαδή, όλοι μας θέλουμε έναν άνθρωπο καθαρό, γενναίο, αυτό, να σκοτώσει κάτι δυσάρεστο που τα χαλάει όλα, που τα ενοχλεί όλα, που σπάει τα νεύρα ολωνών, που δεν προάγει τέλος πάντων. Και εγώ, ας πούμε, λέγοντας εσύ ότι έχω πάρει από αυτά, δεν ξέρω αν έχω πάρει, δεν έχω διαβάσει πολύ τον Παπαδιαμάντη, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ αρχιετυπικό, που όλοι θέλουμε κάπως να φέρουν τα πράγματα καλύτερα. Κάπως... Εγώ θετικά το λέω πολύ. Και εγώ το λέω θετικά. Αλλά σκέφτομαι ότι κι εγώ, χωρίς να έχω ίχνος αυτού του ταλέντου, έχω όμως την ίδια λαχτάρα, την ίδια επιθυμία. Να μην υπάρχουν ούτε σε μένα αυτά τα τόσο άσχημα πράγματα. Αυτό, δηλαδή καμιά φορά που λέω το σε μένα, δηλαδή σκέφτομαι καμιά φορά, λέω μου δεν είναι δυνατόν να πεθάνω με όλα μου τα ελαττώματα. Δηλαδή να πεθάνω και να έχω ξεπεράσει έστω ένα. Και δεν καταφέρνω να ξεπεράσω ούτε ένα. Αυτό το πράγμα, σαν το προσωπικό και να γίνεται ένας πόλεμος, τον οποίο εγώ παρακολουθώ, δεν ανήκω στους νικητές, δεν είμαι στους καλούς, παρόλο που υπεραμείνομαι, τους καλούς, αλλά από τους κακούς είμαι και μου έρχεται τρέλα πώς θα παραμείνω κακιά, πώς δεν θα αλλάξω, πώς θα περάσει η ζωή, θα χαθεί η ζωή, θα τελειώσω. Είχα δει κάποτε στην Εύβοια, σε ένα ξοκλήσι, είχε ένα κενοτάφιο που δεν ήταν κενοτάφιο, δηλαδή δεν είχε κουτάκια με τους πεθαμένους. Ήταν ένα πράγμα σαν πηγάδι και πετάγανε εκεί μέσα κόκαλα.
Και εκτός από κόκαλα ήταν καταδομένα και κουτιά από κοκακόλα και πακέτα από τσιγάρα και σκουπίδια και αυτά. Και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν σε αυτό το μέρος, σε αυτό, σε άλλο, σε ένα μέρος που ζω εγώ κτλ. Θα καταλήξουν σε ένα σκουπίδιο, δεν είναι και αντίστοιχο. Και μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό το ότι δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε αυτό το σκουπίδιο, δεν είναι και ούτε εγώ μπορώ να τον ξεπεράσω. Και μέσα από αυτή τη διάθεση έγραψα αυτά τα κείμενα. Ότι είμαι έργο αυτή τη κατάσταση, αυτού του λίγου, αυτού του μηδαμινού, αυτού του τίποτα. Οι ήρωες το ξεπερνούν. Εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι θα πεθάνω και τα κόκαλα, πάνω από τα κόκαλά μου θα πέσει το δενικέ κόκαλα, τα σκουπίδια, αυτά και δεν θα έχω κάνει ένα βήμα. Αλλά συνέχεια αναφέρομαι σε ανθρώπους που το κάνουν αυτό το βήμα. Και νομίζω ότι αν βρεθούν άνθρωποι που το κάνουν αυτό το βήμα, γιατί δεν υπάρχουν γύρω μας αυτή τη στιγμή, αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα, ότι αν βρεθεί έστω και ένας σε ένα μικρό κύκλο που το κάνει αυτό το βήμα, κάτι θα κουνηθεί μέσα σε αυτό το βάλτο. Εγώ νομίζω ότι σε σχέση με αυτό που λες, ότι ίσως ότι πάντα αυτό που είναι κατάρρευμα και ευλογία μαζί, ότι ίσως είναι το τίμημα που πληρώνεις για να γράψεις αυτή τη ποίηση. Και ότι αυτό μπορεί να είναι αποκούμπι για μας για να ανοιχτούμε το σκουντερικέ μας, είναι ίσως το τελικά το μεγάλο δώρο. Αλλά και οι ήρωές σου πληρώνουν αυτό το τίμημα. Δηλαδή αυτό που λες, ότι έχεις ήρωες που το κάνουν με έναν να πληρώνουν ένα τίμημα. Πληρώνουν. Ναι, πληρώνουν. Πληρώνουν. Και γι' αυτό φαίνεται ότι και το αίμα έχει μια περίεργη δύναμη. Δηλαδή, λέμε τώρα, ας πούμε, σκέφτομαι τώρα έτσι, ό,τι μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Νομίζουμε ότι με κάποιες εκλογές, ότι με κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Δεν έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και εκλογές. Έχει αλλάξει μέσα από εκατόμπες εκατομμυρίων ανθρώπων που πάνε στρα και να μην έχει αλλάξει ο κόσμος πάλι με όλα αυτά εκατομμύρια άνθρωποι που πάνε στρα. Δηλαδή, υπάρχει ένα όνειρο, ονειρεύομαι κάτι, αλλά αυτό το κάτι τρεχαγύρεται. Δηλαδή, άλλοι ματώνουν, άλλοι θυσιάζονται. Εγώ απλώς κάπου το ονειρεύομαι, κάπου το βλέπω, κάπου το θέλω, αλλά δεν ανήκω καθόλου σε αυτούς που θα κάνουν το μοιραίο βήμα. Αλλά νομίζω ότι το αποδίδει, το δίνει σάκα και ωστά κάνοντας το ιστορία. Κάνοντας το ιστορία η οποία εμένα προκαλεί μεγάλη αγκαλία. Γιατί ενώ σαφώς δημιουργείς, έχεις δύο βίους, θα έλεγα εγώ, κοσμικών Αγίων. Δεν έχουν τίποτα θρησκευτικό ή θρησκευτικό. Δεν μας βαραίνουν, δεν μας ελαφρώνουν. Καταφέρνει και το αποδίδει αυτό. Και νομίζω ότι θέλει κανείς, ναι. Αυτά, σε αυτά είναι που ελπίζω, δηλαδή γι' αυτό και στο τελευταίο διήγημα λέω ότι αυτή η κοπέλα η οποία φεύγει από αυτή την Ελλάδα, γραπετεύει από αυτή την Ελλάδα, ψάχνει για άλλους άγνωστους Έλληνες, επειδή οι γνωστοί Έλληνες είναι μια πηγή απογοήτευσης, αυτό που ψάχνει και στο οποίο πιστεύει ακράδαντα, γιατί είναι πολύ μεγάλη προδοσία να πεις όλα είναι χάλια, τη στιγμή που υπάρχουν άπειροι άνθρωποι γύρω μας που δεν είναι καθόλου χάλια, που είναι υποδειγματικοί. Λοιπόν, αυτό το πλοίο δηλαδή, το οποίο ταξιδεύει στο τέλος, ταξιδεύει προς έναν κόσμο που δεν είναι στη βιτρίνα, που είναι πίσω από τη βιτρίνα, αλλά που είναι υποδειγματικός. Και σε αυτό το κόσμο προσβλέπουν όλα αυτά τα διηγήματα. Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος έχει καταλάβει ότι ο τρόπος που μιλάς, ότι δεν μιλάς απλώς για μια ιστορία ή για ιστορίες που έγραψες. Και το γεγονός ότι το τελευταίο σου δείγμα ξεκινάς από έναν κόσμο λογοτεχνικό, ονειρικό, θαυμάτων, έτσι. Θα μπορούσε κανείς να πει, αν ήταν κακεντρεχής, έναν τοπικό κόσμο. Και τελικά
βγαίνεις από αυτόν και φτάνεις στην τραγική τηλεφωνία του Βαγγέλη Ακουμάκη. Δηλαδή, ξαφνικά βγαίνεις μέσα από όλο αυτό για να μιλήσεις για ένα παιδί που σήμερα υπέφερε και θανατώθηκε έτσι άδικα. Νομίζω ότι αποκτάει εντελώς άλλη χρειά όλο το βιβλίο, ακριβώς επειδή μιλάς έτσι τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, επειδή αισθάνομαι ότι αυτό το οποίο με εξοργίζει πιο πολύ από όλα και με ενοχλεί πιο πολύ από όλα, είναι ότι το χαρακτηριστικό της Ελλάδας είναι τα στερεότυπα. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν σε ένα στερεότυπο και έχει χαθεί το πρότυπο τελείως. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχουν όλα αυτά τα στερεότυπα. Αυτός ο συγκεκριμένος, ο Γιακουμάκης, δεν μπορώ να τον εντάξω σε κάποιο στερεότυπο. Δηλαδή, ξεφεύγει από... Μοιάζει με τους ήρωές σου. Ναι. Ξεφεύγει από όλα τα στερεότυπα. Και δεν είναι μόνο ελληνικός, παρόλο που λέω ότι είναι ελληνικός. Είναι παγκόσμιος. Και σκέφτομαι, και γι' αυτό βασικά τα έγραψα αυτά τα διηγήματα, ότι αυτό το οποίο πρέπει να προστατευτεί και να έξω από τα καρέτα και όλα τα άλλα, είναι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο ιδιαίτεροι, λίγο αλλιώς, λίγο... Που σώζουν ανθρωπιά μου. Αυτό το παιδί αυτό έκανε. Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρω αν έσωσε τίποτα, πάντως δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με αυτό το πράγμα το οποίο με τη δικτατορία αυτής της λογικής και αυτού του στερεότυπου. Δεν μπορούσε, ούτε ήξερε ποιος είναι, ούτε ήξερε που πήγαινε, ούτε ήξερε τι έκανε. Δηλαδή το μόνο που ήθελε ήταν να γλιτώσει από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν αντιπαρέθεται κάτι. Θες να το διαβάσει το τρίτο κομμάτι. Ναι. Σίδερος Καραβίας, ο εκφωνήσας των λόγων για την απέτεια που όχι κατά το προηγούμενο διήγημα, επαναφανίστηκε ο θελός επί την ευκαιρία της 21ου Μαρτίου ή να προσθέσει επί του πιεστηρίου τον επίλογο τούτο. Παιδιά μου, μετά φόβου και φρίκης εκλιπαρώ ημάς, όπως ακαταπαύστος καλλιεργείται το επαναστατικό φρόνημα ενώπιον πάσης βαρβαρότητος. Επαναστάσεις γαρ, δηλούσι με το φρόνημα τούτον, όμως εις ημάς εναπόκειται η διατήρηση της φλογός κατά των μετέπειτα βίων. Είναι δε το δεύτερον έτι δυσκολότερον του πρώτου. Διό και άνευ καθημερινής ασκήσεως, η τυραννική νοτροπία, ειν επί αιώνας εδιδάχθημεν υπό Ρωμαίων έως και υπό Οθωμανών, δύναται να εξαλείψει αφημών πάσαν ιδέαν δημοκρατίας, εν σπύρι δε νοσηρών πνεύμα σαδισμού τε και τραμπουκισμού, άγνωστον εις την ελληνική σκέψη. Προσέξατε γάρ και είδετε, ότι μόνον κατά την δημοκρατίαν η ψυχή αγάλεται εις την θέαν δύο νέων παλαιόντων εις παλέστρα. Κατά τα σκοτεινάς της τυραννικής εποχάς αντιθέτως, η ψυχή αδυνατή πλέον να αγάλεται ενώπιον ισοθύμου πάλης, ερεθίζεται δε επικινδύνος, θεωρώσα θηρία, κατασπαράζοντα άνθρωπον. Τούτο λαμβάνει χώρα εις τον τόπο μας καθημερινός, υποταγματασφαλιτών, καναλαρχών, εκβιαστών, ληστών, εργοδοτών, διευθυντών, πολιτικών, συναδέλφων, συμπολιτών, συζύγων, έως και υπό μεγάλου αριθμού μαθητών. Το αυτό έλαβε χώρα και στην καλαπτοκομική σχολή Ιωαννίνων, έως ότου ο Βαγγέλης Γιακουμάκης ανέθεσε
εισηκτήρμων κοπίδιων, όπως παραδώσει στην πχήν το αίμα του, εις ευγενής δεκίνας, όπως διασώσωση εντός των εαυτών σκλάχνων την σάρκα του εκ των διοκτών της. Επιθυμών δε την πλήρη της υπάρξεώς το εξαφάνισιν εκ του κόσμου τούτου, ο σπουδαστής παρεκάλεσε τέλος την χιώνα, όπως κρύψη το παρελειφθέν υπό των κοινών τμήμα εντός των κόλπων της. Σπλαχνιστήσα η χιών των νέων, εν αγκαλίστη τούτων μητρικός. Ανάπαυσε δε αυτόν επιτέλους εντός της πραότητος. Εκ της αναλήψεως του Βαγγέλη έως του μην, πλήθος θαυμάτων συντελούνται διαρκώς, καθώς δια της μαρτυρικής αυτού σιωπής, εφημωμένη, ομιλούσι, εθελοτυφλούντες αναβλέπωση, κοφεύοντες δε ακούωση, την πικραμένη και εντροπαλή της πατρίδος ημών φωνή, την κράζουσα επί αιώνας βοήθεια. Αυτό είναι ο επίλογος του βιβλίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πάει κάπου αλλού όλο. Συγχώρεσαι, επίτρεψέ μου να διαβάσω με πολύ πιο στεγνό τρόπο όπως έχω γράψει εγώ. Τις παρατηρήσεις που έγραψε το της Ελευθερίας. Το της Ελευθερίας ξεκινάει ως αφήγηση του πρώτου θηβικού συγκριτήματος του έρωτα, ως δραματικό βικτωριανό μυθιστόρημα, με όλα δηλαδή τα συμπαραμαρτούντα, κυρίως ψυχικά εμπόδια, μιας μαραγκασμένης οικογένειας, και εξελίσσεται στο πιο αυτοβιογραφικό, νομίζω, κείμενο της συγγραφέως. Και όταν λέω αυτοβιογραφικό, μην ψάχνετε να γνωρίσετε ψήγματα ή εικόνες του βίου της Στεφανοπούλου. Δεν γράφονται έτσι οι καλές αυτοβιογραφίες. Είναι αυτοβιογραφικό στο βαθμό που ο κυκλημένος αδελφός της Λίδας, ο Άγγελος, κοιμάται και αγαπάται όπως ο Λεύκιος του Καβά. Οι άνθρωποι για την Ελεονόρα είναι εν δυνάμει άγγελοι που οδηγούν στην ελευθερία. Δεν υπάρχει πέρα από την απόδοση αυτού καλύτερη αυτοβιογραφία. Αυτή την ελευθερία αναζητεί και έχει το χάρισμα να αναπνέει η Ελεονόρα. Μια ελευθερία που από λογοτεχνική γίνεται θεολογική, δηλαδή αναστάσιμη, για να ξαναγίνει στο τέλος ξολομική, δηλαδή ανήσυχο τραγούδι για την πορεία και το μέλλον του τόπου. Εγώ έτσι το είδα το τελευταίο αυτό θέμα. Ότι μπαίνεις μέσα στη λογοτεχνία και πας μετά κάπου αλλού. Υπηρετεί κάτι άλλο. Θες, Μαρία μου, κάτι να πεις κι εσύ. Όχι. Βλέπω ότι η επιλογή της γλώσσας συνδέεται με μια ιδανική αντίληψη για την Ελλάδα, για τα πράγματα. Είναι μια γλώσσα πολύ πιο τέλεια, πολύ πιο ακριβής. Και γι' αυτό την διάλεξη, πιστεύω ότι στην αρχή μπορεί να απορρίψει κάποιος πώς να γράφει κανείς αυτή τη γλώσσα. Και το «Η Ελευθερία» είναι, μας παίρνει στο μυαλό και τον εθνικό ύμνο βέβαια και μας παίρνει έστω και μια ελεύθερη αναπνοή. Και μια μοναδική ελεύθερη από την αναπνοή είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν έχω αναπνεύσει έστω και μία. Κανείς μας δεν έχει. Γι' αυτό και τα γράμματα αυτά. Κανείς μας δεν έχει αναπνεύσει έστω και μία. Τώρα δεν ξέρω, ήθελα να σας ρωτήσω εδώ που καθόμαστε. Θέλετε να σας διαβάσω κάτι από το βιβλίο, θέλετε να πάμε δίπλα, ναι, να πούμε ένα ποτό. Διάβασα κάτι. Και να κάνω ένταση. Να σας κάνω ένα πρόλογο. Να σας κάνω ένα πρόλογο για αυτό που θα σας διαβάσω. Η Ροίδα είναι μια κοπέλα η οποία ζει κάτω από ένα καθεστώς όπως το έχουμε ζήσει όσοι είμαστε γύρω στα 60, 50, 40 αυτή τη στιγμή. Αν το 40 είναι κάτω από ένα καθεστώς. Ναι. Και
έχει αντιληφθεί κάποια στιγμή ότι μέσα σε αυτή τη λογική, μέσα σε αυτό το, όπως λέει την Λακοπούλου, της παγκόσμιας λογικής στα 5 μέτρα, δεν μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Ο πατέρας της έχει κάνει μία χωροστερίδα για να την παντρέψει. Αυτή θέλει να δοκιμάσει, να δει πώς είναι και αυτός ο κόσμος, πώς είναι και αυτή η ζωή και αρχίζει με μία περιγραφή αυτής της χωροεσπερίδας και αυτής της προσπάθειας, αυτής της κοπέλας να ενταχθεί σε αυτή την πραγματικότητα που της προτείνει μία ελληνική, υποθέτω και παγκόσμια τόσο, πραγματικότητα που της προτείνεται. Λοιπόν, διότι η Λουίζα εχόρευσε νεχνέω, ουχή μόνον εναντίον του πατρός της, αλλά ως αληθώς επεθύνη. Την έστων νέων είχον πλέμμα ψυχρών, έτερη δε μυθιών, την έσα διάφορον, έτεινε δε ενδιαφέρον. Πλην όμως εις άπαντας, η κόρη έθετε το αυτό ερώτημα. Μ' άκουσες που σε φώναξα. Αυτή είχε σταθεί με την ιδέα ότι θα γίνει μία χωροστερίδα και εκεί θα γνωρίσει τον άνθρωπο που ονειρευόταν. Είχε τρέξει, είχε δραπετεύσει και φύγει, είχε πάει στη θάλασσα και εκεί στα βράχια της θάλασσας φώναξε στη θάλασσα, επικαλέστηκε στη θάλασσα, στον ορίζοντα αυτόν που περίμενε. Λοιπόν, μ' άκουσες που σε φώναξα, πότε, πριν μια εβδομάδα στις 7 το πρωί, πού, στη θάλασσα, έμενε σιωπηλή. Δραπετεύουμε, όχι, χορεύουμε, ρώτα η Λουίζα τον επόμενο καβαλιέρο. Έως και τον Κωνσταντίνον ρώτησε. Έως και τον απολελειμμένο σερβιτόρον ρώτησε. Δραπετεύουμε, όχι. Ουδής εκ των παρισταμένων είχε τη διάθεση να εγκαταλείψει την αίθουσα, ως αν η αποχώρησης εξ αυτής να ισοδυνάμει με ανυπαρξία. Ουδής δε επεθύμει να εξέλθει έστω εις τον κήπον ή να θαυμάσει το της ενάστρου νυχτός μυστήριον. Η Λουίζα θεώρη αυτόν εκ του ανοιχτού παραθύρου προσήφια το δε όπως ο χορεύον με ταυτής πράξει ομοίως. Δια μίαν στιγμήν και μόνο να το θεώρει, ώστε να εξεύρει πως το μυστήριον υπάρχει και ας μία πέδρα ποτέ. Εσύ τη Λουίζα, αρχικός με τελπίδος, αργότερον δε με απελπισία παράφρονος, εκλυπαρούντος την των υγειών συνένεση. Καθώς δε η λυπηρά αυτή εικόν αντανακλά το εισάπαντα τα των καβαλιέρων βλέμματα, μετά των ίστατων χωρών η κόρη έδραμε εις των λουτρών, είναι και πάλι κρυβή εκ του κόσμου. Έντος του ελαχίστου τούτου κελίου, διαλογίστη και έκλαυσε μέχρι μακρόν για το ξένον αυτής. Ενθυμηθήσα όμως ως εκ θαύματος τα κεκαυμένα υπό του Πολυκάρπου, ο Πολύκαρπος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος είχε κάψει όλα τα βιβλία. Υπό του Πολυκάρπου βιβλία επαρηγορεί θηλία. Εν έκαστον εξ αυτών, ή το κατά τον άγγελο, τον αδερφό της, ξένον. Εις εν έκαστον εξ αυτών, εν έκαστον εξ αυτών, εκράβγαζε, δραπετεύουμε. Εις εν έκαστον ο ήρος, θεωρώ το μυστήριο, μένει άλλαλος. Το δε βλέμμα αυτού, ουκέ την ψυχρόν, ουδέ μυδιών, ουδέ αδιάφορον, ουδέ ενδιαφέρον, αλλά το βλέμμα του έρωτος. Η κόρη εξερθούσε του λουτρού, εστάθη δύο λίγων εις την σάλα, ή να είδη διειστά την φορά τους χορεύοντας. Αποκάλυψης δε σαφής ενδυνάμωσε την καρδία της. Ο έρος, ουδόλος εντός των τυχών τούτων, ήθελε περιοριστεί το τρομερόν δέντρο, τον δια των ριζών του τα θεμέλια διαταράσσον, δια της βιαίας αναπτύξεως των κλάδων του την στέγην εκτινάσσον. Επιθυμούν δε δια μιας και μόνον των πνευμόνων διαστολής να μεταβάλει την φυλακή σε ρήπια. Η Λουίζα εκκλησίασε την μπαλκονόπορτα, δεχομένη δε επί του στήθους την αγρία του αίαρος πνοήν, εξήλθε.
ως έκπαρλος αστραπή εφηβικής επιθυμίας και βρέθη τρέχουσα εντός της υγρασίας του κήπου. Ο λίγον ήθελεν έτη ή να διέλθει την θύρα. Ο λίγον έτη ή να εξέλθει στα σωδούς ή να οδηγηθεί στην ελευθερία. Ο λίγον. Πλην όμως, ως συμβαίνει η σπάσαν ηρωική να έξοδον. Σύρα πίσω, έκροξεν στον θείο νυχτερινών πλησίων του οντός της. Ήτο δε, ως ανδέμον της, μεταμόρφωνε την φύση νάπασα, ιζόφων και φρίκη. Όλε μέχρι τούδε του βίου τους, του βίου της καταβαλούσε απαγορεύσεις, ελάμβανον τον ίν την όψην σχέρας βλαστήσεως, εκφοβίζουσε και παγιδεύσουσε την εύθραυστον αυτή ορμή. Εθνίδι κλάδι, πλήρης ακανθών, αμαυρή όγκη δέντρων, φιλωμάτων απειλητική κυματισμή, ψήθυροι πραγμάτων διαπορευωμένων εν σκότη, αστέρων εξάψεις, δυσίων ή νεφών σχηματισμοί, συνεργάζοντο και περιεπλέγοντο ειν αποκλείσωση πάσαν της χώρης διαφυγή. Ενώ δε η νύξ επαγίδευεν αυτήν εντός μέλανος δικτύου δεδαλώδους βλαστήσεως, ιδού φως απρόσμενον εν μέσω φιλωμάτων εχθρικών αμυδρός διακρινόμενων. Η Λουίζα, εις την θέαν αυτού επαρηγορήθη σφόδρα, εκλαβούσα δε την λάμψη ως σημείων εξ ουρανού, προσεκολήθη στο σωτήριον φως ή να αναδυθεί εκ του σκότους. Το άστρον τούτο, το των τρόμων διασκεδάζων, εφώτιζε τμήμα της οδού παρά την οπισθία νεσχατιά του κήπου εκτινόμενο. Ή το δε απλούς του Δήμου Λαμπτήρ, ως ίναψεν ευνηθίως, απεκάλυψε ούτω διαμιάς την παλαιάν εγκαταλελειμμένη θύρα του κήπου. Όπισθεν δε αυτής λευκόν όχημα, ο ουδέποτε εις το παρελθόν η νέα είχε παρατηρήσει. Ενδύμωσα την προσοχή, είδεν έκθαμβος εις την θέση του οδηγού νέων, κείμενον ως νεκρό με την κεφαλήν ενεστραμμένη επί της ράχης του καθίσματος. Έντρομος επλησίασε ο λίγον εγκύτερο. Ανέμενε δε ασάλευτος επί μακρόν, ελπίζουσα εις μίαν επί του στήθους του ένδειξη αναπνοής. Παρατηνωμένης δε της απολύτου ακινησίας, απετόλμησε τέλος να φτάσει έως την θύρα. Πεφωτισμένον υπό του λαμπτήρος το λευκόν σώμα, ομοίαζε παραδεδομένον εις το έλεος αγνώστου θεότητος. Η δε Λουίζα, ουκ ήξευρεν, εάν ήτο το άγγιγμα το του θανάτου ή της ερηνής νεκτός αγίνη, ή της είχε εκμελωτήσει αυτό. Τίνουσα την χείραν διαμέσου του κυκλειδώματος, ίγγιξεν με τα φόβου των ώμων αυτού και ψιθύρισε. Κοιμάσαι. Ο νέος διατηρών και κλεισμένος στους οφθαλμούς επιδίας ελαφρώς με το λίγο δε απήντησε. Όχι. Μ' αρέσει να ακούω τη μουσική από μακριά. Η Λούιζα έμεινε άφωνος επί ώρα. Είχε δε την εντύπωση ότι εκτός της μουσικής ή της ήρθε το βεβαίως από το άλλον άκρο του κτήματος, αυτό καθ' αυτό το πλάσμα, όπερ ανεπάβετο κάτωθεν του ουρανού, από αστέρα έτι μακρινότερον είχε κατέλθει η απάντησή της. «Εσένα σ' αρέσει», ρώτησε εύθυνος ο νέος, «η μουσική που φτάνει από μακριά τα βράδια». Η Λουίζα εθώρει αυτόν σιωπηλή, εθαύμαζε δε την ωραιότητα της μουσικής, αλλά και του προσώπου του. «Πόσο διαφορετικά ήσαν εδώ», απαντά. «Εδώ, κάτωθεν του ουρανίου θόλου, εδώ εις απόσταση να αναπνοείς εκ του βλέμματος ο ανέμενε από καταβολής κόσμου. Εδώ όπου πραγματικότης, ο ραΐσθιος μύθος». «Ναι, μ' αρέσει, πολύ», εψιθύρισε ερυθρόσα, έκλεινε δε την κεφαλήν επί την θύρα.
εισέλθει το ψυχρόν μέταλλον ως δρόσον επί του μετώπου της και να θυμήθει ότι το πειρέσουσα. Ξέρει, σήμερα έχω τα γενέθλιά μου, γιορτάζω. Εσύ δεν ήρθες στο χορό, κάθεσαι εδώ όλη νύχτα. Έθεσε το ερώτημα ανεφλόγου. Ούτε μία απάντηση να ανέμενε, ούτε ανεσήκωσε την κεφαλή να κοιτάξει προς αυτόν. Ο νέος έτεινε την θύραν διαμέσου του κυκλειδώματος, εθόπευσε δε την κόμην αυτής αμήλυτος. Τα μάτια των κοριτσιών έχουν μια άγρια λάμψη, καμιά φορά, απήνυσε τελικώς. Άγρια λάμψη. Η Λουίζα ανεσήκωσε προς αυτόν το βλέμμα μετασυστολής και η δική της οφθαλμή, ενδεχομένως, είχαν την ιδία λάμψη, ότε ξερίζωνε τα σακάνθας διαγυμνών χειρών, ότε εζήτη υπό τον καβαλιέρο να μεθύσωση με ταυτήν εκ του της νυχτός μυστηρίου. Ενεθυμήθη την σκηνή και ταράχθη. Η Νίξ ή το απόψε του σούτον γλυκία, επί του αναπαυωμένου στήθους του νέου, υπλώνεται το αιωνιό της. Η δε Λουίζα έχει την εντύπωση ότι το άγριο σύμπαν ανέπνεε εξημερωμένων με ταυτού. Έκλεισε τους οφθαλμούς και είδε την χείραν αυτής εντός της λευκής χειρός του αγνώστου, ως ένα έφευγον ομού διεν ταξίδιον ακίνητο. Είδε το σώμα αυτής ευτυχές και πράων πλησίων του ειδικού του σώματος και τοπία νέα αναδυόμενα ως ανατολέ εκ της επιφανίας των υδάτων. Είδε τον βίον αυτής ελεύθερον, τον δε οίκον των γονέων της δέσμιων και τετρωμένων υπό της ολοέν ανερηχωμένης βλαστήσεως. Είδε την μικράν θύραν, την αποχρόνων και κλεισμένη, και η ανάμνηση του αδελφού της εράπησεν αυτήν κατά πρόσωπο. Την μοιραίαν ταύτην θύραν τη έπαινετας νύχτας ο άγγελος εσώ του εχάθη. Την μοιραίαν ταύτην και φοβεράν της ελευθερίας θύραν. Η Λουίζα επεπειράθη να στρέψει στο κλειδίον, καθώς δε τούτο εστάθη αδύνατον. Εκείταξε τον νέον με θυκεσίας. «Θα σε περιμένω εδώ», είπε νούτος με τα πραότητος. «Μα αφού το βλέπεις πως δεν μπορώ», απήντησε τρέμουσα η Λουίζα, ενώ μια ευνίδιος έξαψης εζωγόνησε τα σπαριάς της. Απεπειράθη παρατάφτα και πάλι να ανοίξει την θύρα. «Αποτυχούσα δε κατ' επανάληψη, αφού το βλέπεις», επαναλάμβανε, σίουσε το κυκλίδωμα. «Γιατί κάνεις ότι δεν το βλέπεις». Ο νέος, αναγνωρίζον τον φόβο της εξόδου ως ισχυρότερον της θλίψης του εγκλισμού, παρέμεινε αμήλυτος υπό το φως του λαμπτήρος, αποφασισμένος να μείνει εκεί εσαΐ. «Αμέσως να φύγεις, αμέσως», ανέκραξε η Λουίζα κάθιδρος, «να πας με αυτούς που χορεύουν. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να βγω από εδώ μέσα. Ποτέ, 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 ούτε και θέλω άλλωστε». Επρόφερε την τελευταία φράση να απεγνωσμένος ή να καταρρεύσει τέλος από τον κυκλειδώματος. Εκ του μακρόθεν η μουσική ήλθε και κάθισε ως αηδόν ελαφροτάτη επί του ώμου της. Η δε φωνή του νέου εκυμάτισε το σούτον αρμονικός μεταυτής, ώστε η Λουίζα ενόμισε προς στιγμήν ότι το φράσις μακρινού άσματος η ευνίδιος πρόταση αυτή. «Ήρθα να σε πάρω μαζί μου ως τη θάλασσα. Θέλεις?» Η Λουίζα ανασήκωσε με τα δειλία στο βλέμμα από του χώματος. Ο νέος ίστατο τώρα όρθιος, όπισθεν της θύρας, επανέλαβε δε με τα σοβαρότητος. «Θέλεις?» «Θέλω», απήντησε. Κατήχε δε αυτή έρος και έκστασης. Ο βραχίων ως υψώθη και η χείρ η ακυρώσασα ακαριέωστη θύραν ήσαν το σούτον λευκά, ώστε η νέα δεν είδε παρά μίαν ρηπήν φωτός να εκτινάσει μακράν το φοβερόν κυκλίδωμα. Ήτο δε βεβαία ότι αν έστρεφε την κεφαλήν προς τα οπίσω
Μηδέν ο οίκος του πατρός της ήθελε υπάρχει πλέον. Μηδέν μέχρι τούδε νεκρόσιμος ακολουθία των ημερών. Η Λουίζα εισήλθε ταχαίως εντός του οχήματος, ως εκφεύγουσα πυρκαγιάν. Ευθύς δε η χείρ του νέου λαμπρά έστρεψε το υπό το σελινόφρος πιθυρίζων κλειδίων. Η ηλεκτρική εκένωση μεταδοθήσε στον κινητήρα, επιροδότησε δια μιας άπαντας τους αστέρας του ουρανού, μετατρέπουσα τούτους εισιλίους, κατακαίοντας εν διαπολύτω λευκότητη την γνώριμο όψη των πραγμάτων. Ήκουσε τότε η Λουίζα την φωνή της μηχανής, ως ήκουσε το χάος την φωνή του Θεού λέγουσα, γεννηθήτω κίνησης και γεννήθη κίνησης και δύναμης και ορμή. Και γεννήθησαν εκατέρωθεν του οχήματος εξοχέ. Τα φώτα της πόλεως έμειναν πίσω. Εντός του μικρού καθρέπτου δεν απέμενε ήμι μόνο η νύξ. Έμπροσθεν δε το άγνωστο, το υπό των προβολέων φωτιζόμενο, ή το έτι άμορφο και ερευόδες. «Φοβάμαι λίγο», είπε η Λουίζα και μη δίασε. Η οριστική εξαφάνιση του παλιού κόσμου από του καθρέπτου παρέλυσε νέφνη στα μέλη της, ως αγωνία θανάσιμος, ως απρόσμενον πένθος. «Λυπάμαι λίγο», προσέθεσε. «Ίσως μάλιστα και να λυπάμαι πολύ». Κάτοχρος ίγγισε με τα δειλίας την χείρα του οδηγού, ελπίζουσα η στάση του οχήματος. Πλην όμως ούτως επίεσε τον γκάζι έως εσχάτων λέγον. «Υπάρχει ένα κακό σημείο σε κάθε διαδρομή. Πρέπει να το περάσεις με δύναμη». Η Λουίζα εσφάλισε τους οφθαλμούς, εισέβαλε δε με ταχύτητα φωτός εντός της σκοτεινής σύραγγος. Των αρχικών τρόμων διεδέχθη στιγμή λιποθυμία, ύστερον δε το παράλυτον σώμα ανένυψε δια μιας. Όπως ο Σωτήριος απέδει απόφασης του αγνώστου, όπως διαμαχαίρας λύση των μυθικών δεσμών. Η νέα ένοιξε τους οφθαλμούς και ξεθαλβήθη εκ της ενθουσιώδους όρμης του αίαρος. Τα θεμέλια της γης εσύοντο, δια την Ανάσταση και των πλέον μικρών σπόρων. Η λύθη εσχίζοντο, είναι εξέλθη στην ζωή και το πλέον ταπεινόν άνθος. Καθή στιγμή το όχημα εξετινάσε το ως τίγρης διαμέσου στεφάνης φλογών. Με το στόμα ξηρών και στερούμενων σιέλου, η Λουίζα ύπαρσε τα σχήρας του νέου από τον καρπόν, αισθανωμένη δε τα νεύρα αυτού τεταμένα εντός της παλάμης της, οδήγει το όχημα, ως οδηγεί ηνίαχος, ηνίοχος, αφηνιασμένων άλογων από τον χαλινών. Έτρεχον τον ίν από κοινού εντός του χάους μετακριβίας, οδεύοντες εν το σκότι και συν το χρόνο μεταυτού εις απάντηση της αυγής. Άλλος να κάνει μια κάποια ερώτηση. Μετά από αυτήν την τόσο όμορφη ανάγνωση και για αυτούς που ξέρουν όλο το κείμενο, το διήγημα, είναι πραγματικά ένα υπέροχο διήγημα, τι να πει κανείς. Ωστόσο όμως, θα ήθελα να πω κάποιες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα βιβλίο που ξεχωρίζει από ό,τι γράφεται για την εποχή. Γιατί εδώ υπάρχει μια περίεργη σχέση μορφής και περιεχομένου, δηλαδή η γλώσσα που διαλέγει η συγγραφέας καθαρέουσα δεν είναι μια απλή καθαρέουσα, είναι μια δική της γλώσσα, η οποία αφενός μεν φέρνει πράγματα, δηλαδή φέρνει
τα ακούσματα από τη Γενή Διαθήκη, όχι μόνο τον Παπαδιαμάντη, ίσως τον Παπαδιαμάντη λιγότερο, φέρνει πάρα πολλά. Σε αυτούς βεβαίως που τα έχουν διαβάσει, αλλά το κυριότερο είναι ότι φέρνει τη γλώσσα των ψαλμών της Γενής Διαθήκης που όλοι λίγο πολύ την έχουν ακούσει. Αυτό το κάνει σε μια στιγμή που η γλώσσα μας γίνεται όλο και πιο επίπεδη. Η δημοτική που χρησιμοποιούμε έχει φτάσει σε ένα σημείο που πλέον είναι ξύλινη. Εδώ, με την φύση της καθαρέμουσας, η συγγραφέας αποφεύγει αυτό που είπε, την στερεοτυπική φύση της γλώσσας. Γράφησε μια καινούρια γλώσσα, η οποία μας παραξενεύει ευχάριστα. Δεν είναι πια η καθαρέμουσα που μας δυσκόλευε παλιά κτλ. Είναι κάτι καινούριο, που φέρνει καινούργια πράγματα, γιατί σε αυτή την καθαρέμουσα εκφράζει σύγχρονες καταστάσεις. Είδατε αυτό το απόσπασμα με το αυτοκίνητο, που ξαφνικά έχουμε περιγράφει μια μηχανή. Λοιπόν, σύγχρονες καταστάσεις, όπως είναι τα ζητήματα του περιθωρίου, που είναι ένα κυρίαρχο θέμα μέσα στο βιβλίο, του σεξισμού, στα τρία που φέρετε, αυτό είναι ένα εξαιρετικό διήγημα, με την ηλικιωμένη στο χωριό που υπηρετεί τον άντρα της, ο οποίος είναι αγνώμων κτλ. Και στο τέλος είναι προφανές ότι αγιάζει. Λοιπόν, φέρνει τον σύγχρονο κόσμο σε μία καθαρέμουσα η οποία διαφέρει από τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, συνεπώς μας παραξενίζει. Εδώ έχουμε το πολύ σπουδαίο, το σημαντικότερο λογοτεχνικό ίσως φαινόμενο του παραξενίσματος, της αποστασιοποίησης, της απόστασης από κάτι που μας επιτρέπει να το δούμε καλύτερα, να το σκεφτούμε καλύτερα. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ πραγματικά ότι το βιβλίο αυτό είναι έτσι ένα διαφορετικό βιβλίο, ένα πάρα πολύ αξιόλογο βιβλίο που αξίζει να το διαβάσουν όλοι. Τώρα τι να σας πω για την καθαρέγουσα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στην πρώτη γυμνασίου έμεινα με τα ξεκαστέα. Στα μαθηματικά. Σταμάτανε στα μαθηματικά, στα αρχαία. Γιατί δεν μπορούσα να γράψω στην καθαρέγουσα. Στην Δευτέρα. Όχι, όχι, καθόλου. Ήμουν καλή στα μαθηματικά. Γιατί αρνιόμουν να γράψω σε αυτή τη γλώσσα. Τώρα, επειδή τίποτα δεν γίνεται με πίεση, θέλησα ξαφνικά να γράψω σε μία γλώσσα που μου ήταν απεχθής. Τότε. Και που δεν μπορούσα και δεν κατάφερνα. Αλλά τώρα την αγαπάω. Όχι, δεν την αγαπάω, όπως μου λέει η μάνα μου. Θα θυμάσαι το σχολείο και θα το νοσταλγείς και δεν κατάλαβα γιατί μου το είπε και δεν το νοσταλγήσα ποτέ. Την αγάπησα από άλλο δρόμο. Όχι από το σχολείο που θα τη μισώ πάντα. Να μην σας κουράσω, θα διαβάσω μια-δυο από τις παρατηρήσεις που και εγώ έχω κάνει και δεν πρόλαβα να διαβάσω. Σαν συμπλήρωμα δηλαδή, και κυρίως αυτά που και η κυρία Παπαζόπουλου. Εγώ έγραφα ότι η γλώσσα είναι καθαρέμουσα, αλλά χρηματική ενώ σύγχρονη, με ταμεία εστιάτρων και λευκά αυτοκίνητα. Εστιάζει και αποδίδει εξαιρετικά το ψυχοράφημα των ηρώων, ανελύοντας τα αίτια της ψυχικής τους κατάστασης. Αντιπαραβάλλει τις κινήσεις και τους σχηματισμούς της ψυχής στις ακροβασίες του σώματος, με τρόπο που προσυδειάζει περισσότερο στο μοντερνισμό, νομίζω, μερικές φορές, και είναι ως εκ τούτου πολύ συχνά πιο κοντά στη Γουλφ από ό,τι στο Παπαδιαμάντη. Η ζηλευτή περιγραφική δυνότητα της Ελεονόρας αποτελεί βάλσαμο σε μια εποχή όπου η ωραιότητα της περιγραφής έχει εξωστρακιστεί από τη λογοτεχνία χάρη της πλοκής. Μιλούν τα ζωντανά όπως τον παράδεισο, μιλάει πλάστη, με την οποία συνομιλούν και οι ηρωές της και εν τέλει η ίδια η συγγραφέας, η οποία δανείζεται τη γλώσσα των γλάρων για να μιλήσει για το πληγωμένο μας παρόν. Και τέλος, μπορεί και ζυγίσει με ζηλευτό τρόπο το ελάχιστο βάρος της λεπτομέρειας που βαραίνει μέσα σε ένα κείμενο, γνωρίζει τη σημασία της δευτερεύουσας εικόνας.
έχει μια έγνοια για το πιο μικρό και ταπεινό, για το λίγιστο και πενιχρό, από όπου αποπνέει άφατη τρυφερότητα. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προσόντα της Λεωνόρας είναι ότι, όπως όλοι οι πραγματικοί συγγραφείς, δεν αγαπάει απλώς τη μουσική της γλώσσας, αλλά απλά τη δική της μουσική. Και γι' αυτό, συμπληρώνοντας σε αυτό που υπόθηκε, λέω ότι βρίσκει καταφύγιο στη μελλοντικότερη ελληνική, που είναι η ελληνική των εκκλησιαστικών τροπαρίων, των ψαλμών και του Αβαδιαμάν. Τώρα τι να σας πω, επειδή αυτά που σας διάβασα ήταν λίγο έτσι λογοτεχνικά και επειδή αυτό που με τρώει πάντα από όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω παπάς και όλο έγραφα κηρυγματικά κείμενα. Έχω γράψει αυτά τα λογοτεχνικά μεν, αλλά επειδή δεν μπορώ να απαλλαγώ από το κηρυγματικό, θέλω να προσθέσω ότι αυτός ο ήρωας, ο οποίος στέκεται έξω από την Καγγελόπορτα και σπάει την Καγγελόπορτα και ελευθερώνει την ηρωίδα, δεν είναι απλώς ο έρωτας, είναι, δηλαδή είναι ο έρωτας με την ευρύτατη έννοια, με την έννοια ότι είναι ο έρωτας για κάτι ωραίο, για κάτι πάνω από μας, για ένα ιδανικό. Αυτό είναι που αισθάνεται αυτή η κοπέλα, ότι δεν πρόκειται να βρει μέσα σε αυτό το χαρακωμένο κόσμο των γονιών της. Και γι' αυτό, αυτός ο άνθρωπος τον οποίο συναντάει απ' έξω, δεν αποτελεί πια στερεότυπο, αλλά αποτελεί ένα πρωτότυπο, θα έλεγα, αν έκανε κήρυγμα στο και να σας διαβάσω και αυτό, συγγνώμη, θα το πω, αλλά δεν μπορώ, είναι μια διαστροφή το κηρυγματικό, να σας διαβάσω και κάτι. Να σας πω κάτι πολύ μικρό πάνω σε αυτό. Ναι. Εγώ αισθάνθηκα ότι ο άγγελος ως πρόσωπο, ο ήρωας, ως αδελφός, πίσω μετά όταν σπάει το κλειδώμα γίνεται άγγελος στον κύριο του Αγγέλου. Δηλαδή, κάνουμε έχω μια μετάβαση από τον άγγελο στον άγγελο. Ναι, γι' αυτό είπα το όνομα του είναι άγγελος. Εγώ επειδή είμαι η γενιά του Λαμβράκη, ας πούμε, μπορεί να σκεφτόμουν, χωρίς να μειώνω το Λαμβράκη, μπορεί να το μειώνει, ένα τέτοιο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να διαβάσω και το κηρυγματικό του τέλους. Μία σελίδουλα είναι και τελειώσαμε. Το τέλος, τέλος. Λοιπόν, τι της λέει, τι της λένε οι πλάι που λες κι εσύ. Την οδηγεί αυτός ο πώς. Ναι, που λέει και το Σπύρο. Την οδηγεί ο αδερφός της, τελικά είναι ο αδερφός της αυτός που συναντάει έξω από το κυκλίδωμα. Ο πνιγμένος αδερφός, ο οποίος πνίγηκε για να σώσει ένα παιδί. Τα έχει όλα, είναι ο ήρωας, αυτός που θυσιάζεται, αυτός που φέρνει. Λοιπόν, και αυτός ο αδερφός είναι που τη φέρνει τελικά στο λιμάνι, που την απελευθερώνει και την ανεβάζει στο πλοίο. Αυτή ανεβαίνει στο πλοίο, πάλι έχει όλες τις στενοχώριες και τις αναστολές, αλλά ακούει τους γλάρους, που λες κι εσύ, ακούει τους γλάρους, που της λένε το εξής σε σχέση με την παρούσα ελληνική πραγματικότητα. Μην κλαίεις και φεύγε. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω ποτέ από την Ελλάδα, αλλά έγραψα αυτό για όσους και καλά κάνουν, θέλουν να φύγουν. Μην κλαίεις και φεύγε, διότι ο τόπος εξού απέδρασες, μη δυνάμενος να ανθέξει την απώλεια τόσων αξιών, υποδύεται τον διαθέτοντα ταύτας καθ' υπερβολή. Ως εκ τούτου, μη δε ο έρος, μη δε το δίκαιο, μη δε η γενναιότης, μη δε ο ίστρος, θέλουσι πλέον επιφυτίσει επ' αυτού ένεκα του κόρου. Ενδέχεται δε η διαφορά μεταξύ του υποδίωμαι και του είμαι να είναι ότι το είμαι μεταβάλλεται εν αντιθέσει με το υποδίωμαι που ως νεκρόν παραμένει αμετάβλητο. Ως εκ τούτου ενδέχεται επίσης το αμετάβλητο της μεταπολεμικής ιστορίας ημών να οφείλεται εις το ότι οι εναπομείναντες υποδίονται τους ηρωικώς πεσόντας ιδεθείτε την αθωότητα των θυμάτων αυτών
ενδέχεται τέλος το καθυπερβολήν της υποκρισίας να υπερίσχυσεν του μέτρου των ειλικρινών, έως ότου αισιώπησαν ούτη παντελώς και κρύβησαν εις τα σπήλια. Ου θέλουσι δε εξέλθει η μη η τυραννία των υποδιωμένων πάυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, κάνε, πράγμα. Συγγνώμη. Πιο πολύ σε ενδιαφέρει να γράφεις ιστορίες ή πιο πολύ ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να πεις όλα αυτά. Γιατί οι ιστορίες είναι πάρα πολύ έντονες. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν στους ήρωες, αυτά που νιώθουν οι ήρωες, είναι πάρα πολύ έντονες. Και ταυτόχρονα, ο θεατής ξαφνικά, ενώ έχει μπει σε ένα πολύ μεγάλο πάθος, ανακαλύπτει ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, αλλά πρόκειται περί αυτού. Α, περί του κυριαρχικού. Ναι, εγώ, εγώ κάποτε που είχα ζητήσει να μου δώσουν εκπομπές στο ραδιόφωνο, είχα πάει, ήταν ένας Ριζιώτης τον λέγανε τότε, είχα πάει και είχα πει, κύριε Ριζιώτη, δώστε μου μια εκπομπή για να μην μιλάω μόνο στον δρόμο. Λοιπόν, έτσι τα έγραψα και αυτά, για να μην μιλάω μόνο στον δρόμο. Κάθισε και τα έγραψα, γιατί όχι μόνο μιλούσα, αλλά και χειρονομούσα. Όχι, θέλω να πω ότι μέσα από αυτούς τους ήρωες βρίσκεις τα όρια αυτού του πράγματος που σκέφτεσαι, δηλαδή είναι σημαντικές. Ναι, βγάζω το άχτι μου, τα λένε αυτοί. Αντί να τα λέω μόνη μου και να χειρονομώ, τα λέω αυτοί και τα εκδίδουν κιόλας. Θέλετε να πιούμε κάτι δίπλα, όλοι μαζί. Και να ρωτήσω κάτι για ένα νέο, γιατί εδώ είμαστε περίπου μια ηλικία. Αυτή η γλώσσα δεν είναι καθαρέψα για μένα, γιατί η καθαρέψα είναι μια κρατική γλώσσα σε σχέση με τη γλώσσα των Ευαγγελίων που είχε πάρα πολλές φάσεις, δεν είχε καμία σχέση. Για ένα νέο που θα το διαβάσουμε, είναι σαν μια συστηματική γλώσσα, δηλαδή είναι σαν να λέει κάποιος. Σαν να λέει κάποιος θύση και να πρέπει ο άλλος, η νεότερη γενιά, να ξέρει τι να απαντήσει. Όχι, αλλά είναι μια συστηματική γλώσσα. Είναι μια συστηματική γλώσσα. Σε αυτή είναι. Είδες που το απάντησα. Και η Μαρία σου απάντησε. Όλοι το ξέρουμε. Ο Γάιτσος είναι ο Γάιτσος.